Λοιπόν, τώρα στην κάμερα της αθλητικής ανασκόπησης, ο coach του Κρόκου, ο Γιάννης Τσιρέκας. Coach, με το δεξί ξεκίνησε η ομάδα σου. Τρεις βαθμοί, κερδίσατε στο τέλος την ομάδα των Οδανών. Λίγα λόγια για το παιχνίδι. Καλησπέρα Παύλο. Καταρχήν, είχα συνιστήσει στους παίκτες μου ότι κάθε αρχή και δύσκολη, πρεμιέρα για μας, γιατί είχε προηγηθεί το ρεπό. Επίσης είχα πει ότι η Δανάη είναι μια ελληνική ομάδα που έχουν άγρια κινδύνου, οπότε θα παίξουν επιθετικό ποδόσφαιρο. Μπήκαμε καλά στο παιχνίδι, κάναμε 2-3 ευκαιρίες, προηγηθήκαμε. Από εκεί και πέρα η ομάδα έπεσε τελείως. Δεν ξέρω πού οφείλεται, ίσως στην κούραση που είναι φορτωμένη από την προετοιμασία. Ίσως από τη ζέστη, δεν μπορώ να. Θα το συζητήσουμε με τους παίχτες, να μου εξηγήσουν. Στο δεύτερο μήχρονο κάναμε 3 αλλαγές. Να φρεσκάρουμε την ομάδα χωρίς να έχουμε ευκαιρίες. Φυσικά ισοφαριστήκαμε μάλλον. Από εκεί και πέρα το σκορ πήγαινε, είχε μια αλλαγή για καρδιακούς καθόλου το παιχνίδι. Ευτυχώς στο τέλος τα καταφέραμε και πήραμε τους 3 πολύτιμους βαθμούς από μια πολύ καλή ομάδα. Πάντως να κάνουμε και μία μνήμα για τον κόσμο που ήρθε σήμερα να δει το παιχνίδι. Αρκετός. Ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Αρκετός, Παύλο, γιατί και οι δύο ομάδες είναι νεανικές. Είναι ακαδημίες. Είναι οι γονείς. Είναι ακαδημίες. Συγγενείς και φίλοι. Και αυτό είναι, πρέπει να. Και κάνουμε. Νομίζω ότι ευχαριστήθηκαν ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Φοβερό παιχνίδι. Φοβερό παιχνίδι. Αλλαγή συναισθημάτων. Που έδειξε το πόσο καλή δουλειά γίνονται σε ακαδημίες. Ναι, έτσι, και για τις δύο ομάδες. Αυτό είδαμε και εμείς. Δηλαδή, και συγχαρητήρια για την ομάδα. Συγχαρητήρια, όπως είπα, και για την ομάδα των Δανάων. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο, το ρεστινικό ποδόσφαιρο, Γιάννη, πρέπει να στηρίζεται πλέον στα τμήματα υποδομής και να δίδονται, όπως πολλές φορές το είπες, οι ευκαιρίες στα νέα τα παιδιά. Ναι, θα υπάρχουν στο γήπεδο, θα καταφύγουν από τον αθλητισμό, είναι ότι καλύτερο δηλαδή. Οπότε, ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα, ναι, και από την εμφάνιση. Μέχρι το επόμενο παιχνίδι. Εντάξει, ναι, πιστεύω θα είναι. Χωρίς άγχος, θα είναι πιο απελευθερωμένο. Πάμε μακεδονικό. Πώς τη βλέπεις τη φετινή χρονιά? Φετινή χρονιά, είπαμε, δεν υπάρχει το φαβορί για μένα, κατά με. Εντάξει, λίγες ομάδες, το είχα πει και προχθές. Τώρα ίσως με τα play-out, play-off, να κάνουμε λίγο αρκετά πιο πολλά μάτς. Εντάξει, θα δούμε. Μακάρι να μην αποχωρήσει καμιά άλλη ομάδα. Και την άποψή σου θέλω για την αποχώρηση της ΑΕΠ? Λυπηρό γεγονός. Δυστυχώς έτσι πως το χειρίστηκαν όχι υγιεινής παίχτης τον ομό Κοζάνης, ήταν αναμενόμενο. Εντάξει, μόνο με λεφτά δεν μπορούσε να μπορεί να σε βρεις και κάπου σε κάποια βάση να έχεις. Με λυπεί το γεγονός, γιατί είναι μια ιστορική ομάδα, τουλάχιστον να μπορούσε να συμμετέχει στο αυτοτοπικό, να γινόταν κάτι. Νομίζω ότι ο coach τα είπε όλα. Δεν ξέρω, για μένες κάτι άλλο. Όχι, αυτά. Λοιπόν, καλή να κλείσουμε έτσι με τις ευχές του coach για καλή ποδοσφαιρική χρονιά από το γήπεδο Κρόκου για την κάμερα της αθλητικής ανασκόπησης, Παύλος Καλεμκύρης.